Έχουμε ξεκινήσει επίσημα από τις 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου. 20 κάναμε την πρεμιέρα μας στην Αθήνα, στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, με το μικρό Ήρο, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη. Τα λέω ήδη. Βέβαια. Γιατί. Είναι μια παιδική παράσταση. Να τα πω. Είναι μια παιδική παράσταση. Βέβαια, εγώ προσωπικά λέω ότι είναι ωραία να έρθουν από Δευτέρα Δημοτικού. Μπορούν και από πρώτη, αλλά από Δευτέρα να το καταλάβουν λίγο καλύτερα τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο μικρός την έχει δει. Βέβαια και ήρθε στην πρεμιέρα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι είπε και η μικρή, τι είπανε για τη μανούλα. Μου είπε μετά για τους Γερμανούς, αχ τι ωραία που δείχνετε και τις φωτογραφίες μας, πάρα πολύ ωραία. Μου είπε μετά για τους Γερμανούς ότι τα λένε και στο σχολείο και όλα τα, ό,τι έχει γίνει ας πούμε στην ιστορία μας. Έτσι να μαθαίνουμε και λίγο την ιστορία μας, όμορφα, με ευγένεια, ότι τότε ήταν εκείνα τα χρόνια διαφορετικά, έτσι. Και να παίρνουν ωραίες αξίες τα παιδιά. Δηλαδή για την ελευθερία, ότι πολεμώ και αγωνίζομαι για τα όνειρά μου, για τους στόχους μου. Φαντάζομαι και αυτές τις μέρες τώρα που είναι και η Εθνική Γιορτή. Ναι. Εντάξει, είναι τώρα πολύ επικαιρή, αλλά είναι και για πάντα. Γιατί περνάει πολύ ωραία νοήματα της φιλίας, της ομάδας, όλα. Πολύ, πολύ σημαντικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ο ρόλος που κάνεις. Είναι φαντάζομαι και τραγουδιστικός. Ναι. Έτσι, ναι. Ως επιτοπλίστων. Είναι έγκυος η ηρωίδα. Ναι. Τι θα έκανε. Γινότανε. Πώς θα την κρύψω. Και να θέλα δεν κρύβεται. Ξέρω εγώ δηλαδή. Δεν το θυμάμαι. Είναι έγκυο. Και άμα γεννήσεις τι θα γίνει. Θα σταματήσω κάποια στιγμή και θα έχουμε, αντικατασταθείς. Θα έχουμε αντικατάσταση. Είναι μια γυναίκα της κατοχής, η οποία και αυτή με τον τρόπο της κάνει την επαναστασή της, δείχνει έτσι πώς ας πούμε αντιστέκεται στον δοσίλογο της εποχής, αν και πάει να ζητήσει αλεύρι για τα παιδιά της. Αλλά δείχνει πώς είναι με τα παιδιά που αγωνίζονται, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι εκεί και κάποια στιγμή όντως έρχεται η ώρα που πρέπει να. Δεν γινόταν. Αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον που κάνεις θέατρο και που κάνεις παιδικό θέατρο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ότι στο νέο ακάδημο κάθε Σάββατο. Κάθε Κυριακή. Στις 12 είμαστε για το ευρύ κοινό. Καθημερινές είμαστε από τις 10 το πρωί για σχολεία. Έχουμε κάθε μέρα σχολεία. Το Σάββατο είμαστε off. Με υπέροχη ομάδα. Τα παιδιά είναι όλα εξαιρετικά, τα οποία θέλω πολύ να σας τα γνωρίσω. Να μας τα πεις, βεβαίως. Τα κορίτσια μας. Ναι. Η Μάτα Παπασιδέρη. Η Γεωργία Σωτηριανάκου. Ο μικρός ήρωας, το Γιώργο Θαλάσση. Ναι. Μας τον υποδίεται ο Φανούρης Λαρετζάκης, ο Πέτρος Λιόντας, ο Πέτρος Πέτρου και ο Γιώργος Μπανταδάκης. Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν. Εντάξει, τώρα βλέπω όχι, εδώ τη Ματίνα. Τα είπες όλα, τα βλέπω εγώ εδώ και εσύ τσεκάρω. Τη Χριστίνα που μας βοήθησε εδώ στις χορογραφίες. Γεωργία Σωτηριανάκου. Σωτηριανάκου, την είπαμε. Ναι, βέβαια. Μπράβο, μπράβο σου. Όλα τα πες. Και η Χριστίνα Βασιλοπούλου, οι χορογραφίες, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντίνα που μας βοηθάει πίσω. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον νέο ακάδημο. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη μεταξύ μας. Πολύ τυχερή που είναι. Μπράβο και στο ευχόμαστε. Δηλαδή λέω τόση αγάπη, είμαστε πολύ τρυφερά μεταξύ μας και λέω αυτό είναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι που έχει αξία πιο πολύ παρά όλα τα. Αυτό, να είσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον εργασίας. Μακάρι. Και να περνάς και τόσο ωραία μηνύματα. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να περνάς τέτοια μηνύματα και πίσω να γίνεται πόλεμος. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να συμβεί. Δεν το θες.